Γεια σας. Γεια σου. Να την καλή χαρά, την είδες, Έλλη μου. Την είδα. Cute γράφει. Λέγεσαι καλή χαρά. Μαριάννα Μαλατζή. Α, και τι θα μας τραγουδήσεις? Λοιπόν, σας έχω ετοιμάσει δύο τραγούδια. Το «Σ' αγαπώ μπορεί» της Δήμητρα Γαλάνη και το «When you tell me that you love me» της Diana Ross. Θες να πεις Γαλάνη και Diana Ross. Ναι. 17 χρονών. 17 χρονών. Ναι. Και δεν φοβάσαι. Οκ. Αρχίσα. Διαλέγεις ένα, γιατί σίγουρα θα πεις ένα. Ωραία. Λοιπόν. Ποιο θα σε αναδείξει πιο πολύ? Δήμητρα Γαλάνη. Τι θες να ακούσω πια, τώρα που καμιά συγγνώμη δε φτάνει, το σ' αγαπώ μπορεί, μόνο αυτό μπορεί μες στη καρδιά να μπει, να τη ζεστάνει. Τώρα έχεις πέσει σε μία παγίδα. Τυχαίνει η Δήμητρα Γαλάνη να είναι μία από τις αγαπημένες μου, από τις λίγες τραγουδίστρες που ακούω και ανατριχιάζω. Και από ένα κοριτσάκι με ωραία φωνή μεν, αλλά με αυτή τη λεπτή χρειά, εμένα δεν μ' αρέσει να τα ακούω. Αν συγκρίνω, γιατί υποχρεωτικά θα συγκριθείς, με τη ζεστή φωνή της Γαλάνη, έτσι. Δηλαδή, θα σε προτιμούσα πραγματικά να μου πεις ένα άλλο. Θέλετε, άμα θέλετε μπορώ. Diana Ross. Ωραία. Baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are. And bring me everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. Τώρα μάλιστα. Δηλαδή, θεώρησες ότι είναι δύσκολο να τραγουδήσει Γαλάνη, ενώ η Νταϊάννα είναι εύκολη. Ναι, γιατί στις ψηλές, τις οποίες τις έχει, σαν χρειά, είναι πολύ πιο κοντά από της Γαλάνη τη χρειά. Εγώ νομίζω και λάθος επιλογή και των δύο κομματιών. Παρ' όλα αυτά, εμένα η φωνή μ' άρεσε. Και εμένα. Και είναι και πιτσιρίκα, έτσι. Δηλαδή έχει ακόμα πολύ. Πολύ δεν είσαι για αυτό το στυλ τα τραγούδια που τραγούδησες. Έχει ακόμα στοργή και προδέρμα. Ναι. Παρ' όλα αυτά. Από μένα είναι ναι. Πέρασες, άντε, έλα. Άντε, χοροπίδα όμως λίγο. Μικρό παιδί, είσαι να κάνεις. Ευχαριστώ! Έτσι. Καλά, μπράβο. Τώρα είμαι ευτυχισμένη και συγχαρητή, γιατί είχα πάρα πολύ άγχος. Μουά, μουά.